Την πρόθεσή του να διενεργήσει δημοψήφισμα έως τις αρχές του 2022 για τον νόμο της κυβέρνησης στην Ουγγαρία που περιορίζει την σχολική διδασκαλία για θέματα ομοφιλοφιλίας και διεμφυλικών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν. Βάσει των μέτρων, απαγορεύεται η χρήση υλικού που θεωρείται ότι προωθεί την ομοφιλοφιλία και την αλλαγή φύλου στα σχολεία, προκειμένου να αποφευχθεί η παιδική κακοποίηση. Ο νόμος προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο στους κόλπους των ΛΟΑΤΚΙ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ξεκίνησε νομικές διαδικασίες σε βάρος της Ουγγαρίας. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση, μέσω του Γκέργε Λιγκούλας, προσωπάρχη του Όρμπαν, δηλώνει: «Για την Ουγγαρία υπάρχουν πολύ περισσότερα επιχειρήματα υπέρ του να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά εναντίον. Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η σωστή απόφαση, ήταν προς το εθνικό μας συμφέρον και παραμένει». Πρόσθεσε ωστόσο πως η Ουγγαρία έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από μόνη της αποφάσεις για θέματα στα οποία δεν έχει εκχωρήσει εξουσία στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην παραλείψετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να εγγραφείτε στο κανάλι του Newsbreak και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο.